Εφημερίς Εστία, Επιφυλής, Αθήνα, 1997. Αφορμή για τη συγγραφή των παρακάτω υπήρξε η εύστοχη παρατήρηση του Αντρέα Καραντώνη, νεοελληνική φιλολογία και λογοτεχνία, φυσιογνωμίες, πρώτον, Αθήνα, 1997, έκδοση Παπαδήμας, πως η ζωή απλώνεται μπροστά στο μοραϊτίδι σαν κάτι αιώνιο, αμετάβλητο, μια για πάντα αποκρισταλωμένο, έτσι όπως το βλέπουμε στα μάτια δηλαδή των παιδιών. Υπάρχει μπροστά του ένα ακίνητο θαύμα η ζωή, είτε στη σκιάθο τη ζει είτε αλλού. Συνοδεύεται από τη συναφή απλοϊκότητα της ματιάς στο γύρο κόσμο και στους γύρους του ανθρώπου είναι σαν να κάθεται για πάντα στο πεζούλι ενό χωριάτικου σπιτιού και από εκεί να μας μιλεί με ηρεμία, με αδιαφορία σχεδόν και με παιδικότητα για όσα βλέπει μπροστά του. Και ενώ είναι βαθύτερα ψυχολόγος και έχει πολύ ανεπτυγμένη μέσα του την αίσθηση των ανθρωπίνων, καμιά φορά μάλιστα και την αίσθηση του βαθύτερα τραγικού της ζωής, τις ιδιότητες αυτές της λησμονή, δεν τις αναπτύσσει καθόλου. Στα άλλα χέρια ο δεκατιστής, ο ενοικιαστής δηλαδή των αγροτικών φόρων όπως θα τον λέγαμε σήμερα, θα μπορούσε να ξετυλιχθεί σε θαυμάσιο ήρωα αγροτικού μυθιστορήματος, αντιπροσωπευτικού και της φυλής μας, αλλά και της σημερινή μας κοινωνικής εξέλιξης, γιατί είναι το σπέρμα από όπου ξετρύπωσε ο σύγχρονος ελληνικός τύπος του κοινωνικού εκμεταλλευτή, ο Μεσάζων θα λέγαμε, ο μεγαλόσχημος Είναι όμως όλα σχεδόν αναμνήσεις όπως και στον Παπαδιαμάντη. Είναι ένα πίθμενο δοχείο εντυπώσεων από τη ζωή των νησιών και από τη φύση, εντυπώσεων που αργότερα γίνανε γνώσεις και αποτελέσαν το υλικό των αφηγήσεών του. Αυτό όμως που σε εμά τους ανθρώπους των γραφείων φαίνεται λαογραφία, ένας τομέας δηλαδή επιστημονικής έρευνας για εκείνον ήταν απλούστατα άμεση ζωή. Δεν μελετούσε νεκρά θέματα δεν έψαχνε να βρει κουστούμια, να περιγράψει τα εθνικά τους χρώματα και σχήματα. Τα ζούσε απλά, άμεσα, όπως ζούσε και τη φύση. Η κυραλάμπρενα δεν ήταν μοντέλο, αλλά ένας άνθρωπος. Ένα νησί, μια περιοχή στο Αιγαίο και όμως η προβολή τους, πολύπτυχη, ζωντανή, σπαρταριστή, συγκινημένη, ζωντανεύει μπροστά μας ολόκληρη την Ελλάδα φωτεινά τοπία παντού, χρώματα ζωηρά και διαυγή, σχήματα λεπτά και ευγενικά, μια αφή των πραγμάτων, πόσα στοιχεία αλήθεια εξαίρετου λογοτέχνη είναι όλα αυτά. Φυσικά η ζωή των ανθρώπων εικονίζεται υποτυπώδης, στατική, ανεξέλικτη, όμως και οι σκιώδεις αυτή τύπη του έχουν μια βαθύτερη αλήθεια, Βγαίνουν από το λαό τον ελληνικό μιας ορισμένης εποχής, ανεξέλικτης κοινωνικά, όμως στερεωμένη σε μια παράδοση που είναι και σήμερα ακόμα η βάση της φυλής μας. Το ύφος αυτής της παράδοσης διαφύλαξε στα διηγήματά του και μαζί, την εξοράισε την παράδοση τραγουδώντας την μαζί με την ελληνική φύση. Σε κάθε του δίηγημα θα προβάλλει οπωσδήποτε ο ελληνικός λαός, αγρότες και ξωμάχοι, θαλασσινοί και ψαράδες, καπετάνι και καϊκέριδες, χτιματίε, νοικοκυρέοι και ιερωμένοι, παπάδες, καλόγεροι και ο δήμαρχος και ο δάσκαλο του χωριού και ο αγροφύλακα και ο τελωνοφύλακα. Η γριά το λαδικό με τον κακό λόγο στο στόμα και η γριά η καλή με το ροδαλό πρόσωπο και το αγαθό μήλυμα. Η χαροκαμένη χείρα με τις όμορφες κόρες που περιμένουν αποκατάσταση. Η χείρα που ζει δουλεύοντας σκληρά ένα χωραφάκι σφινωμένο ανάμεσα σε βράχους. Η γυναίκα που περιμένει με μία αναπέραντη εγκατέρηση το γυρισμό του θαλασσινού άντρα της, λειτουργίε στα μοναστήρια και στα ξοκλήσια και ο φτωχό και ο πλούσιος και η βαριχημονιά και η άνοιξη με την ολόκληρη βλάστηση και η θάλασσα που πότε απλώνεται σαν ακίνητο όνειρο και πότε λισωμανά και βρέχει με αφρό στο χειμωνιάτικο ουρανό του Αιγαίου. Τα ζώα, τα κατοικίδια, γαϊδουράκια, αγελάδες, γουρούνια, κότες, κατσίκες και τα σπίτια τα κάτασπρα με τον απλό αλλά πάντοτε πεντακάθαρο νοικοκύρη και το νοικοκυριό τους. Και ο ίδιος τοποθετημένος νοερά στο κέντρο αυτού του κόσμου μοιάζει με ένα καλοκάγαθο αφηγητή που κατά όλα τα συμπαθεί και που ξέρει να μιλάει κατά την περίσταση και με ευγένεια και με δραματικότητα και με χιούμορ. Ο Παλαμάς έγραψε πως η πεζογραφία του τη διακρίνουν η χάρις και η ευσέβεια. Ξέρει να συντεριάζει τη χάρη της περιγραφής με την ευλάβεια προς την θεία υπόσταση του ανθρώπου. Και ο γνωστός μας, πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, σημειώνει. Ο Μωραϊτίδης είναι αναμφιβόλος ένας από τους παραδοσιακούς τεχνίτας του λόγου χριστιανούς, τόσο γνήσιος ώστε παγιδευτής από τα ορθόδοξα βιώματά του εγένετο περί τα του βίου του και μοναχός η πράξη του να γίνει καλόγερος θα ξαφνίσει πολλούς, παρατηρεί ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, καλόγερος σε βαθύ γύρας. Κι όμως εδώ πρόκειται περί απλής αλλαγής ρούχου, διότι ήταν καλόγερος και με τα πολιτικά. Τα αυστηρότερα μοναστήρια δεν έχουν να παρουσιάσουν τέτοιο μοναχό. Η Ακαδημία τον βρήκε καλόγερο. Εμείς, οι απλοί του γνώριμοι, αντιληφθήκαμε την κουρά του όχι τώρα που ερασοφόρεσε, αλλά προ 15 ετών όταν μας έκοψε το χαιρετισμό ως αμαρτωλή πράξη, απειλάγει από αυτήν την κοινωνική υπηρεσία και του κόψαμε και εμείς το χαιρετισμό, όχι για λόγους πρωτοκόλου, αλλά για να μην του καταστρέψουμε την έκσταση στην οποία ήταν ευηθισμένος, ενώ βάδιζε μέσα στην πόλη αυτή ο ξένος. Και συνεχίζει ο Πέτρος Χάρης, Έλληνες πεζογράφοι, τόμος Β, έκδοση Εστίας, πως ήταν αθεράπευτος, νοσταλγός της απλής ζωής και της σκιάθου του και αμετακίνητος στην παράδοση και δύσπιστος κάποτε και αδιάλακτα αντίθετος για το καινούριο, το τολμηρό και το αδοκίμαστο. Τον ονόμασαν ως διηγηματογράφο Έλληνα Ντίκενς, πολύ δικαίως, ο Γαβριλίδης, εκεί όπου υψώθη ο συγγραφέας των Χριστουγεννιάτικων διηγημάτων για το Αγγλικό Έθνος, Κρέςμας Κάρολ, Εκεί ακριβώς υψώθηκε για το ελληνικό ο Μωραϊτίδης. Εκεί στα διηγήματά του αλόβητο το τηρείται το, το έθνος. Όλο δικό του αμετάβλητο για τον αιώνων και της ιστορίας. Η τέχνη, η φιλολογική του είναι η της δυνάμεως, απέφθου, χρυσού, αδάμαντος, πρώτης ποιότητος, σαπφύρου πρώτης ποιότητος, συμπεραίνει ο Γαβριλίδης. Και ο ακαδημαϊκός πάλι Πέτρος Χάρης λέει Πω οι σελίδε του Μωραϊτίδη δεν είναι άπευτο χρυσό, είναι όμω και αυτέ ένα ελληνικό χώρο που πρέπει να τον γνωρίσουμε. Όλη η ζωή του Μωραϊτίδη υπήρξε καρπό βαθύτατη ευλάβεια. Αυτό ισχύει και για το έργο του το διηγηματικό. Ανάμεσα σε Αθήνα και Σκιάθο, Χριστούγεννα και Πάσχα, τι δύο μεγάλε γιορτέ τη Χριστιανοσύνη, έζησε και έγραψε τα διηγήματά του αυτά γεμάτα θεολογία υψηλή με σαφέστατη την παρουσία της Θείας Πρόνοιας, δες τον Πλούταρχος προς αυτό, ορθή αντίληψη του κόσμου ως δημιουργήματος του Θεού με τους αγγέλους και τους δαίμονές του, τον άνθρωπο το μεταπτωτικό, όμως που με τη Θεία Χάρη μέσα στην Εκκλησία, με τα μυστήριά της απολυτρώνεται και από κατ' εικόνα, ξαναγυρίζει στο να αποδυνάμει, ξαναγίνεται ενεργία και καταχάρη δεν μένουν ασχολία στα κοινωνικά φαινόμενα επίμεμπτα, η φιλαργυρία, η φιλιδονία, η φιλοδοξία, προλήψεις και δυσιδαιμονίες έρονται και ανερούνται με πόνο και συγκατάβαση αναφέρονται χειρίες και ορφάνιες. Ορφανών και χείρα αναλύψεται όμως ο παντοδύναμος Θεός, ενώ δεν λείπει και το χιούμορ, αυτή χαρμολείπει που όλα τα ομορφαίνει και όλα τα ισορροπεί σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή.